Ελλάδας σε συνδυασμό και με τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων στο μεταφρά το δείγμα αίματος της μικρής Γεωργίνας η εμπειρότατη των οικογονιών κατέληξαν μεταβεβαιώντας το συμπέρασμα ότι ο θάνατος μικρής Γεωργίνας οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια με λήψη, με θανατηφόρα δηλητηρίαση, με λήψη φαρμακευτική ουσίας της γνωστής όλης μας πλέον ουσίας της κεταμίνης. Τα συμπεράσματα αυτά των προαναγκαστικών αρχών επιβεβαίωσαν δύο εξαίρετη και βερόδα δικαστική λειτουργία, ο κ. Εγγελέας των Αθηνών και η κυρία Ανακρίτρια που είχε την υπογραφία, τόσο σε πρώτο χρόνο με την έκδοση, του εντάλματος σύλληψης, όσο και σε δεύτερο χρόνο με τη σύμφωνη γνώμη αμφωτέρων, προφυλάκηση, έκδοση του εντάλματος προσωπικής κράτησης της κατηγορουμένης. Ο εντολέας μου, όπως και ο ίδιος σας είπε, μετά το αρχικό σοκ που υπέστη, είναι πλέον πεπισμένος ότι ο θάνατος της Γεωργίνας οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Και ότι πίσω από αυτήν την εγκληματική ενέργεια είναι κατηγορουμένη. Πρόκειται περί μιας στιγμής δολοφονίας ενός μικρού παιδιού, μιας αθώας παιδικής ψυχής, που τελέστηκε από τον κατηγορουμένη σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση και με μεθοδικότητα, αν λάβουμε υπόψη ότι αυτό το στοιχείο που υπάρχει στην υπογραφή και που και εμείς σήμερα λάβαμε γνώση, ότι είχαν προηγηθεί και άλλες 5 τουλάχιστον απόπειρες. Με τα δεδομένα αυτά, εμφανιστήκαμε σήμερα αυτοβούλως στην κυρία Ανακρίτρια και δηλώσαμε ότι στην ποινική διαδικασία που έχει στην χερία τη δικογραφία που χειρίζεται, ο κύριος Μάνος Δασκαλάκης, ο δολέας μου, υποστηρίζει αυτή την κατηγορία. Και την υποστηρίζει προκειμένου να δικαιωθεί η μνήμη των παιδιών του και σαν ελάχιστο φόρο τη μνήμη τη κόρη του τη Γεωργίνα και σαν ελάχιστο φόρο τιμή αυτή. Όπως γνωρίζετε, η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά μόνο το θάνατο τη Γεωργίνα. Η έρευνα για το θάνατο τη Μαλένα και τη μικρή Ήρθα του Βρέφου είναι σε εξέλιξη και τι έρευνε αυτέ προείσταται πλέον δύο ανώτατοι εισαγγελικοί λειτουργοί. Ο εντολέας μου αναμένει με ενδιαφέρον και τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών προκειμένου να μάθει αν αυτό για το οποίο μέχρι τώρα είναι πεπισμένος ότι ο θάνατος των δύο παιδιών το οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που είχαν γνωστοποιηθεί και έχει ισχύρας του δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ.